Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μια και μπαίνουμε στην τελευταία φάση, το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επεξεργασίας του νομοσχεδίου στις συναρμόδιες επιτροπές, αυτό που λέγεται το στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης, θα ήθελα να διατυπώσω την ευχή και την ελπίδα ότι κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης και αρκετοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες θα ξανακάνουν μια δεύτερη ανάγνωση, ώστε να μην είναι τόσο μακριά τα επιχειρήματά τους σε τόσο μεγάλη απόσταση από το τι λέει πραγματικά το κείμενο αυτού του νομοσχεδίου σε πολλά και κρίσιμα ζητήματα. Και εγώ θα μιλήσω για τα θέματα του Υπουργείου Ναυτιλίας, που σε αυτό το νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα ζητήματα της ρυθμιστικής αρχής λιμένων και της δημόσιας αρχής λιμένων. Και θα ήθελα πραγματικά να κάνω έκκληση. Συμβαίνει πολύ συχνά σε αυτή την αίθουσα να παράγεται η πολιτική άποψη με στρέβλωση, με δεκάδες στρεβλώσεων και παρερμηνιών σκοπιμότητας, και εν συνεχεία αυτά τα επιχειρήματα που σε μηχανισμούς προπαγάνδας έχουν παραχθεί έξω από αυτή την αίθουσα να αποτελούν το αντικείμενο των τοποθετήσεων από πολλές και πολλούς συναδέλφους σε ερήμην των πραγματικών δεδομένων και του πραγματικού κειμένου. Δείτε, εδώ συμβαίνει το εξής. Καλά, είδαμε χτες το δίωρο αυτό της τεχνητής καθυστέρησης από όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης εκτός μίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος προς τιμήν του, συστηματικής καθυστέρησης της εξέλιξης των διαδικασιών των επιτροπών με απίστευτης εφεύρεσης, επιχειρήματα, ανάδειξη ζητημάτων ανύπαρκτων. Ξεπεράστηκε και αυτό. Νομίζω ότι κατεγράφει ως μια αρνητική σελίδα στην πρακτική της αντιπολίτευσης. Τι έχουμε εδώ? Ρυθμιστική αρχή λιμένων και δημόσια αρχή λιμένων. Δεν υπάρχει λιμάνι της Ευρώπης που να γνωρίζει τον θεσμό της ρυθμιστικής αρχής λιμένων. Αντίθετα, όλα τα λιμάνια της Ευρώπης γνωρίζουν το θεσμό της δημόσιας αρχής λιμένων. Το ανακάλυψε όμως ο Δρίτσας, ο κρατιστής αυτό, για να φτιάξει ένα οργανισμό να βολέψει τους Σιριζέους, ένα σιριζομάγαζο. Τα ακούσαμε με διάφορους τρόπους, αν και βέβαια αυτές οι δύο διατάξεις δεν αποτελούν το κέντρο αυτού του νομοσχεδίου, προφανώς. Αντίθετα, αποτελούσαν ξεχωριστό νομοσχέδιο που η ανάγκη των πραγμάτων οδήγησε αυτές οι ρυθμίσεις να ενταχθούν σε αυτό. Αν ερχόταν στη Βουλή ξεχωριστό, θα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εν εκτάσει αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ πιεστικός ο χρόνος. Το 2013, καταπέτηση των δανειστών, θεσμοθετήθηκε η ρυθμιστική αρχή λιμένων, η ΡΑΛ, με προοπτική να εξελιχθεί σε ανεξάρτητη αρχή. Ούτε καν το προεδρικό διάταγμα για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΡΑΛ, 1,5 χρόνο μετά την ίδρυσή της, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το είχε δημοσιεύσει. Εμείς που διαφωνούσαμε με αυτόν τον θεσμό έτσι και τελικά τον κάνουμε όσο γίνεται πιο ουσιώδη, πιο ουσιαστικό, και του δίνουμε αρμοδιότητες και δεσμεύσεις να κάνει σωστά τη δουλειά του στο πεδίο του ανταγωνισμού, αναθεωρήσαμε το προεδρικό διάταγμα, ξαναπέρασε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει δημοσιευθεί και οργανώσαμε την συζήτηση και την νέα διαπραγμάτευση ώστε η ΡΑΛ να γίνει πραγματικά για τα λιμάνια που ιδιωτικοποιούνται μία αρχή ικανή να ελέγξει τα ζητήματα ανταγωνισμού, παρόλο ότι δεν συναντιέται σε άλλα λιμάνια της Ευρώπης.
Η ΔΑΛ, η δημόσια αρχή λιμένα, τι έρχεται να κάνει? Όπως ξέρετε, οι οργανισμοί λιμένα του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλοι οι άλλοι οργανισμοί είναι ανώνυμες εταιρείες. Δηλαδή εμπορικές επιχειρήσεις. Οι δύο μάλιστα αυτές, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, συσυγμένες στο χρηματιστήριο. Την ίδια στιγμή που ήταν εμπορικές επιχειρήσεις, με πλειοψηφία μέσω τα ΙΠΕΔ τα τελευταία χρόνια του Δημοσίου, στις μετοχές τους, την ίδια στιγμή αυτοί είχαν με έναν τρόπο ερμαφρόδιτο, που δεν συναντιέται επίσης σε κανένα άλλο λιμάνι της Ευρώπης, δυσυπόστατο χαρακτήρα. Ήταν και εμπορικές επιχειρήσεις και αρχές δημοσίου συμφέροντος και τήρησης, ελέγχου και εφαρμογής δημοσίων κανόνων και εποπτείας σε μια σειρά αρμοδιότητες των λιμένων στο πεδίο των διατάξεων δημόσιας τάξης. Με ό,τι σημαίνει αυτό, πολλές αρμοδιότητες δημοσίου συμφέροντος και κανονιστικού χαρακτήρα δημοσίου δεν τις άσκησαν τις περισσότερες φορές, γιατί ήταν αυτό το διφυές. Όταν κινήθηκε η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, ήταν αυτονόητο ότι αυτές οι αρμοδιότητες δεν μπορούσαν να είναι στον ιδιωτικοποιημένο οργανισμό λιμένα Πειραιά, και θα δούμε στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση παραχώρησης που το ΤΑΙΠΕΔ συνέταξε, διότι εμείς δεσμευτήκαμε για την πώληση, για τη διαγωνιστική διαδικασία στο λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 2015. Μέχρι τότε δεν είχαμε δεσμευτεί και δεν είχαμε στο πρόγραμμά μας τις ιδιωτικοποιήσεις. Ήταν ένα από τα σημεία του γνωστού συμβιβασμού που κατέληξε η διαπραγμάτευση με τους εταίρους και ήταν οι αρχινισμένες διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και διαγωνιστικών διαδικασιών. Το ΤΑΙΠΕΔ, ερήμην μάλιστα της κυβέρνησης, είχε ετοιμάσει τη σύμβαση παραχώρησης και οριοθετούσε το ΤΑΙΠΕΔ, όχι ο Δρίτσας ο κρατιστής, όχι η κυβέρνηση της αριστεράς, το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ, επί του προκειμένου πολύ λογικά, οριοθετούσε στη σύμβαση παραχώρησης όλες αυτές τις δημοσίου συμφέροντος αρμοδιότητες. Και με αυτούς τους κανόνες, ότι αυτές οι αρμοδιότητες θα εξαιρεθούν και θα ενταχθούν σε ένα νέο φορέα, με αυτούς πήγε και η Κόσκο στο διαγωνισμό. Αναρτημένους, επισήμως γνωστούς, πεδίο διεξαγωγής του διαγωνισμού. Βεβαίως, ούτε οι δανειστές θέλαν τη δημόσια αρχή λιμένα, ούτε κανείς άλλος δεν την ήθελε. Και όταν εμείς στο Υπουργείο κάναμε συστηματική δουλειά και στο νομικό επίπεδο και στο πολιτικό και σε όλα τα επίπεδα για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, πραγματικά είχαμε μεγάλα εμπόδια, τα οποία δεν ήταν μόνο μέσα στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης μη δημόσιας, αλλά ήταν και δημοσίως αποτυπωμένα σε εφημερίδες του νεοφιλελεύθερου χώρου, σε κανάλια, και το ξέρετε όλες και όλοι. Ο Δρίτσας που επιχειρεί να επανακρατικοποιήσει μέσω της δημόσιας αρχής λιμένα το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό ήταν το μοντέλο. Και επειδή εμείς πέρσι το καλοκαίρι τον Ιούλιο, γι' αυτό διαπραγματευτήκαμε, γιατί το κείμενο των δανειστών έλεγε ρυθμιστική αρχή λιμένα και τίποτε άλλο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αρχή ρητά. Καταφέραμε ακριβώς με επιχείρημα ότι αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και πρακτική κυρίαρχη σε όλα τα λιμάνια της Ευρώπης, να υποχωρήσουν οι δανειστές, να δεχτούν να άρουν την απαγόρευση
ίδρυση άλλης αρχής, να μπει μια φράση και άλλες αρχές, και πάνω σε αυτήν κτίσαμε τη συστηματική πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας για να ιδρυθεί η Δημόσια Αρχή Λιμένα, αλλά και για να γίνει δεσμευτικών κανόνων η ρυθμιστική αρχή Λιμένα Ιράλ και όχι ένα φύλλο οικής που δήθεν ελέγχει τον ανταγωνισμό. Να έχει όχι μόνο πραγματικές αρμοδιότητες αλλά και δέσμιες αρμοδιότητες. Και αυτά αποτυπώνονται στα δύο αυτά κείμενα. Και γι' αυτό σας ζητώ να κάνετε τη δεύτερη ανάγνωση. Γιατί τη ΡΑΛ που δεν θα τη συναντήσετε σε άλλα λιμάνια της Ευρώπης, τουλάχιστον εδώ, αφού μας την επέβαλαν, να της δώσουμε ένα πραγματικό χαρακτήρα και να είναι Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα λιμάνια με σοβαρά καθήκοντα αρμοδιότητες και δυνατότητες, αλλά και δεσμευτικές αρμοδιότητες που θα ελέγχεται, και αυτό γίνεται μέσα σε αυτό το κείμενο, για το αν το κάνει ή όχι. Και η Δημόσια Αρχή Λιμένα να πάρει όλες αυτές τις αρμοδιότητες που μένουν ορφανές μετά την ιδιωτικοποίηση και να τις ασκήσει ένας οργανισμός ο οποίος δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή αλλά έχει μια ανεξαρτησία, ενταγμένος όμως στο Υπουργείο. Και γι' αυτό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν βεβαιώνει νέα δαπάνη, γιατί δεν βάζουμε νέα δαπάνη. Γιατί την εντάσσουμε μέσα στη διαδικασία του ισχύοντος και του υπάρχοντος προϋπολογισμού του Υπουργείου και της Κυβέρνησης. Θέλατε να ξοδέψουμε και άλλα χρήματα? Δεν ξοδεύουμε άλλα χρήματα. Το καταφέραμε. Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΟ μάγαζο. Θα προσπαθήσω αύριο να δώσω όλα τα στοιχεία, αλλά πρέπει σήμερα να σας πω, γιατί επειδή ακριβώς κατέρευσαν όλα τα επιχειρήματα, πώς είναι δυνατόν το νομοσχέδιο του κρατιστή Δρίτσα που επιδιώκει να επανακρατικοποιήσει το λιμάνι να έρχεται ως προαπαιτούμενο από το οποίο εξαρτάται η αξιολόγηση. Είναι οξύμορο. Κι όμως επετέχθη με αυτές τις αντιφατικές πραγματικότητες που ζούμε, χάρη στην πείσμονα, σταθερή, αλλά και τεκμηριωμένη στάση της κυβέρνησής μας. Και επετεύθη. Και αφού κατέρευσε το οικοδόμημα αυτό που είχε φτιαχτεί απ' έξω και ερχόταν εδώ ως εσωτερικά επιχειρήματα, αυτές τις τελευταίες μέρες τι ακούμε? Ότι είναι ένα μαγαζί για να βολευτούν κάποιοι Σιριζέοι, που δεν είναι, ΑΣΕΠ προβλέπει, διαδικασίες διαφανείς προβλέπει, πέραν κάποιων μεταβατικών ρυθμίσεων, αλλά και πάλι με πλήρη διαφάνεια και με απόλυτες εξασφαλίσεις, δεν προσθέτει δαπάνη. Και βέβαια, αφού καταραίει και αυτό, τι έρχονται να μας πούν? Είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης και του είπα από τη Έδρανο ότι από ένα πρώην Υπουργό Ναυτιλίας περίμενα κάτι περισσότερο. Είπε, είναι μια τρύπα στο νερό. Τι είναι μια τρύπα στο νερό? Θα καταθέσω αύριο όλο τον πίνακα των αρμοδιοτήτων που υποχρεωτικά θα πάρει αυτός ο οργανισμός, που τις παίρνει από τους σύμβασης παραχώρησης που βάσει αυτής έγινε η διαγωνιστική διαδικασία. Και θα δείτε εκεί αν είναι μια τρύπα στο νερό. Δεν έχω το χρόνο, αλλά έχει μεγάλη σημασία η δεύτερη ανάγνωση. Γι' αυτό άρχισα έτσι. Γιατί ακριβώς αναμορφώνει με κανόνες δημοσίου συμφέροντος και δημοσίου δικαίου μέσα στις αντιφάσεις το λιμενικό σύστημα της χώρας. Τουλάχιστον εκεί που έχουμε τις εξελίξεις της ιδιωτικοποίησης. Και όταν λένε, το άκουσα και από τον κύριο Σταϊκούρα, το άκουσα και από άλλους, ότι με υπουργική απόφαση διορίζονται οι διευθυντές των οργανισμών αυτών, όχι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την παράγραφο 13 του άρθρου 109
Ο καθορισμός και των αμοιβών και του διορισμού ορίζεται με υπουργική απόφαση ακριβώς για να είναι δέσμιο. Αυτά εντάσσεται σε ένα νομοθετικό πλέγμα που ισχύει και που περιορίζει την δυνατότητα του Υπουργού να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό το εντάξαμε εκεί. Όχι για να δώσουμε στον Υπουργό το δικαίωμα να ορίζει όποιον θέλει και με οποιασδήποτε αμοιβές. Ξαναδιαβάστε το σε δεύτερη ανάγνωση. Τελειώνω. Όλα αυτά αποτελούν μια ιστορία πολύ διδακτική. Μα πολύ διδακτική. Εγώ δεν θα έχω έπαρση για όλο αυτό που επετέχθη. Ήταν υποχρέωση να δουλέψουμε συστηματικά. Και μπορέσαμε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις συνέβη, να κάνουμε τους δανειστές να υποχωρήσουν. Δεν πρόκειται για τη μεγάλη νίκη. Ξέρω την κλίμακα, ξέρω το επίπεδο. Αλλά είναι ένα δείγμα γραφής τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση για την δεξιά και για τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις και τι σημαίνει μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις ασφικτικές και τις περιοριστικές και τις εξαναγκαστικές, σταθερή στάση, ώστε ακόμα και σε αυτές τις εξελίξεις να διατηρηθεί στο μέγιστο βαθμό και το κοινωνικό συμφέρον και το κοινωνικό όφελος. Αύριο θα καταθέσω όλους αυτούς τους πίνακες, θα καταθέσω και τα έγγραφα του κυρίου Βαρβιτσιώτη και του κυρίου Χαρντούβελη που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές αυτόν το οποίο σας περιέγραψα, γιατί δεν είναι μια αφήγηση δική μου, αλλά είναι η πραγματικότητα. Θα καταθέσω επίσης, θα αναφερθώ επίσης, τελείωσα κύριε Πρόεδρε, και στις πραγματικές αρμοδιότητες θα καταθέσω τον πίνακα των αρμοδιοτήτων που έχει αυτή η νέα δημόσια αρχή. Και παρακαλώ, τουλάχιστον και ως προς αυτό, αλλά και ως προς όλα τα άλλα ζητήματα αυτού του νομοσχεδίου, στην συζήτηση στην Ολομέλεια, όποιος θέλει να διαφωνήσει, να διαφωνήσει, όποιος θέλει να καταγγείλει, να καταγγείλει, αλλά να καταγγείλει και να διαφωνήσει επί πραγματικών περιστατικών και όχι επί κατασκευασμένων προπαγανδιστικών επιχειρημάτων ενός μηχανισμού αποδόμησης κάθε παραγωγικής και δημοκρατικής δραστηριότητας που επιχειρείται να διατηρηθεί όρθια σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ.